Τι? Το ψωμί, ναι. Τρέχει, κύριε. Δεν πειράζει, εντάξει, θα το καθαρίσω. Αρχίζουν και μπαίνουν σε αυτές τις γραμμές και μας δείχνουν τις δυναμικές γραμμές. Όσο καλύτερα το κάνεις, αν είχαμε και μικρότερους πόρους, αν είχαμε, θα φαινόταν ακόμα καλύτερα. Δεν αρχίζουν να δημιουργούνται πάντως κάποιες ακτίνες. Το βλέπετε όλοι ξεκάθαρα, έτσι. Γιατί το κάνουμε κάτι άλλο, γιατί να γίνεται. Ρεπιστικό. Είναι επαναλύσιμο. Είναι επαναλύσιμο. Τι, τι. Ας πούμε να το κάνει πολλές φορές και τηλεκτρογραφείς. Βλέπεις, ας πούμε, κάποια σκάλα. Όπως τα πολλό, όπως έχει να κάνει την τοποθέτηση των σχαμιών την ώρα που... Δείτε τώρα αυτά εδώ που έβαλα το τέλος, ότι αρχίζουν να μπαίνουν σε μια ευθεία. Έχω φτιάξει πάντως 2-3 καλές ευθείες, γιατί από εδώ φαίνεται ότι είναι καλές. Κανονικά, αν ήταν σημειακό το φορτίο, θα έβλεπα ακτίνες, ακτίνες, γύρω-γύρω, συμμετρικά, απόλυτα συμμετρικά. Κοίτα, αυτή μας έχει βγει τελείως ευθεία, έτσι. Δεν στη μία. Έχουν βγει τα σωσαμάκια. Και τώρα, να κάνουμε την έκρηξη, δείξε μας την έκρηξη. Ποια έκρηξη? Του μπαμ. Σήκωσε το, έλα από πάνω την κάμερα σου. Οπα. Κάμερα εγώ είμαι. Wow. Σιγά. Σιγά, κάνε το χέρι σου. Ωραία.